Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο θωράκισης του λιμανιού Ηρακλείου από τις ρυθμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στο προσύνεμο μόλο και στο μνημείο. Τι θα προστατευτεί πλέον οριστικά και το φρούριο του Κούλε και δεν θα έχουμε τις ζημιές αυτές που έχουμε και τη διάβρωση που υπάρχει κάθε χρόνο. Έχει αναδειχθεί ο εργολάβος. Τώρα, αύριο έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο, θα περάσει η έγκριση της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο και αμέσως μετά θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Το έργο θωράκισης του προσύνεμου μόλου του Λιμένα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ογκολίθων λίγα μέτρα από την ακτή και σε βάθος 40 μέτρων. Ένα έργο που θα γίνει η θωράκιση αυτή σε ένα μήκος περίπου 160 με 180 μέτρα. Θα ξεκινάει από την πλατεία 18 Άγγλων και θα φτάνει περίπου εκεί που είναι μετά τον Κούλε. Θα γίνει μια πολύ καλή τοποθέτηση ογκόλιθων. Θα μετακινηθούν αυτοί που ήδη υπάρχουν μέσα, ούτως ώστε να μπουν σε μια τάξη. Σε 2 μήνες ξεκινά το έργο που στοχεύει στην προστασία του μνημείου από τον έντονο κυματισμό, ο οποίος προκάλεσε εικόνες καταστροφής στο νέο ασφαλτοτάπητα, στο ύψος του Κούλε, στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022, όχι μία, αλλά 3 φορές. Στεναχώρια. Η πρώτη αυτή αντίδραση είναι στεναχωρία. Από εκεί και έπειτα προβληματίζεσαι. Λες πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σηκώσει τόσες πλάκες βάρος. Τι να πω, κακοτεχνία. Εγώ αυτό βλέπω. 8 μήνες μετά τις τελευταίες καταστροφές στον ασφαλτοτάπητα, ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε 1,5 εβδομάδα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τα έργα βελτίωσης και αναβάθμισης υποδομών στον ενεδικό Λιμένα. Αυτό το κομμάτι του 100 μέτρα είναι ένας πρόβολος, ο οποίος ήταν από παλιά φτιαγμένος έτσι. Έπεσε ένα κομμάτι, κρίναμε ότι το υπόλοιπο είναι έτοιμο να πέσει. Αυτό εδώ θα καθαιρεθεί και θα μπει μια νέα προβλήτα και σύγχρονο σχεδιασμό. Το οποίο θα δένουν, όπως βλέπετε εδώ, δένουν τα γευτικά σκάφη. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τους, θα γίνουν καινούργιες πλωτές εξέδρες, σταθερές και πλωτές. Θα γίνει καινούργιος ηλεκτροφωτισμός, θα γίνει μια συνολική αναβάθμιση και ανάπλαση του ενετικού λιμένα. Πιστεύουμε μέχρι το Μάιο ή τον Απρίλιο-Μάιο του 2023 να παραδοθεί το έργο. Σε σχέση με τις ρηγματώσεις στον βόρειο λιμενοβραχίωνα, 1,5 περίπου χιλιόμετρο από το φρούριο Κούλε προς τον Φάρο, όπως ανέδειξε η Κρήτη TV τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του οργανισμού δήλωσε ότι ξεκίνησαν οι μελέτες. Τώρα που είναι νωρίς, αν μπορούν να προλάβουν αυτή την οξύδωση και από τη θάλασσα και από όλα αυτά. Είναι πολύ εκτεθειμένο το λιμάνι. Η αρχή έχει γίνει με τις μελέτες που γίνονται τώρα. Ξεκινήσαμε ήδη να δουλεύουμε για αυτό το έργο.